γίνεται αφορμή να γίνουν σκέψεις και προτάσεις για συνολικά για την ανάπτυξη της περιοχής μας, τουριστικά και όχι μόνο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την ανάγκη προβολής της ναυπακτίας, όχι μόνο τώρα στη δύσκολη αυτή περίοδο, δεν γνωρίζω και θέλω να είμαι ειλικρινής πραγματικά τι καλοκαίρι θα έχουμε μπροστά μας και τι τουρισμό πραγματικά θα θέλουμε ή μπορούμε να υποστηρίξουμε να έχουμε. Και σε αυτό το θέμα είμαστε μεν ευαισθητοποιημένοι, αλλά οδηγούμαστε και βαδίζουμε βήμα-βήμα. Για παράδειγμα, μπορούμε να οργανώσουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις τέτοιες όπου τις οποίες θα διοργανώνουμε υπό άλλες συνθήκες. Ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Μάλλον γνωρίζουμε το αντίθετο. Η Νέα Δημοτική Αρχή ξεκίνησε την θητεία της σηματοδοτώντας ότι ο πολιτισμός είναι ουσία. Επίπεδο είτε ορίμανσης, είτε ολοκλήρωσης, είτε δημοπράτησης, είτε υλοποίησης έργων που παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ή που και εμείς θα δρομολογήσουμε ή δρομολογούμε, είμαστε σχεδόν στο 100%. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν έγινε. 6 μήνες με σκυμμένο το κεφάλι, η νέα Δημοτική Αρχή έπεσε πάνω σε φακέλους κάποιους πλήρης, κάποιους άδειους και δεν άφησε τίποτα απολύτως να πάει χαμένο. Βρήκαμε κάποια και συνεχίσαμε, κάποια άλλα τα βρήκαμε στραβά και τα διορθώσαμε, κάποια άδεια τα είδαμε άδεια και τα ολοκληρώσαμε. Η συνάντηση αυτή και κλείνω, νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε σε μία πιο θεσμοθετημένη βάση. Ερχόμαστε τώρα σαν παράταξη. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις και έχουν συζητηθεί και σε κανάλια αλλά και σε εφημερίδες όσον αφορά τα μέτρα που θα ληφθούν για τη στήριξη των επιχειρηματιών αλλά και των εργαζομένων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως απαλλαγές από τέλη, από δαπάνες για πλατείες, για παραλίες, για όλα τα ζητήματα αυτά. Στην αρχή λέγαμε ότι πρέπει να είναι τετράμινο, αλλά όπως φαίνεται θα τραβήξει περισσότερη δουλειά. Και δευτερευόντως, να υπάρξουν παρατάσεις πληρωμών για όλα τα ζητήματα μέχρι τέλος του έτους. Επιμέρους για όλες τις επιχειρήσεις, ακόμα και για τον αγροτικό τομέα. Εκεί όμως είχαμε και κάποιες άλλες προτάσεις που οδηγούν στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον τουρισμό. Εμείς σαν άφακτος τώρα πρέπει να εκλάβουμε ως ευκαιρία, δυστυχώς μες στην κρίση, αλλά ίσως είναι και μια ευκαιρία για μας, να αναδείξουμε και να προωθήσουμε τον τόπο μας. Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα που έχουμε και που δημιουργεί εντός εισαγωγικών ο κορονοϊός. Έχουμε τεράστιο και πεντακάθαρο παραλιακό μέτωπο από το Κρυονέρι, το Γαλατά, την Κάτω Βασιλική, το Αντίριο, την Ναύπακτο και περαιτέρω συνεχίζεται στις επόμενες παραλίες της Δωρίδας, το οποίο αυτό το μέτωπο συμβάλλει ούτως ώστε να μην συγχροντίζονται πολλοί κόσμος, αυτό δηλαδή που θα είναι το ζητούμενο όλο το καλοκαίρι. Έχουμε τεράστια ενδοχώρα και ορεινότητα με όμορφα τοπία, με χλωρίδα, με πανίδα και με ένα σωρό εκδηλώσεις. Έχουμε ένα πολύ καλό δίκτυο ασφάλειας όσον αφορά την υγεία, κάτι που είναι ζητούμενο πάλι φέτος, με τα δύο κέντρα υγείας στην Ανοχώρα και στην Άφωτο, καθώς και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου που είναι δίπλα μας και είναι και κέντρο αναφοράς για τον κορονοϊό. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε επίπεδο διαμονής και διατροφής είναι από τις καλύτερες, απλωμένες παντού σε μικρές αυτόνομες διάσπαρτες επιχειρήσεις, κάτι που και αυτό αποφορτίζει τις μεγάλες συγκεντρώσεις, σε άριστο επίπεδο και αυτάρκεια, ιδιαίτερα και καλύπτονται και ιδιαίτερα με τοπικά προϊόντα. Πρώτο λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να δούμε στην πόλη μας και στο Δήμο μας είναι το θέμα της καθαριότητας, πρώτον. Νομίζω το έχουμε βάλει σε ένα καλό δρόμο με τις δυσκολίες που υπάρχουν να το συνεχίσουμε, γιατί καθαριότητα κυρίως, όταν μιλάμε για τουρισμό, πέρα από την πόλη και τα χωριά, πρέπει να, και το περιβάλλον γενικότερα, πρέπει να συνδυαστεί και με το παραλιακό μέτωπο. Και επί της ουσίας καθαριότητα στην παραλία σημαίνει να διαχωρίσουμε τα λίμματα από τα όμβρια. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
Το κλείνω γιατί είναι μακροπρόθεσμο. Αλλά όμως έχει γίνει μια αρχή, νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε. Ένα δεύτερο θέμα που πάλι περνάει από εμάς, το θέμα το κυκλοφοριακό. Ας βάλουμε τον εαυτό μας θέση του επισκέπτη. Θα πηγαίναμε σε μια πόλη που για να την περάσουμε θέλουμε μισή ώρα, ενδεχομένως και περισσότερο. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και να είμαστε και ειλικρινείς. Ένα μέτρο και ένα όργανο που είχαμε τη Δημοτική Αστυνομία την καταργήσαμε. Συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάργησή της, εκτός από την παράταξη την οποία εκπροσωπώ, την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση, γιατί θεωρούμε ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να έχουμε τα όργανα εφαρμογής της πολιτικής. Αυτά τα μέτρα για την επόμενη μέρα, ας το πούμε έτσι, πρέπει να είναι ένα κομμάτι μιας γενικότερης στρατηγικής και σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, αλλά και σε ό,τι αφορά την γενικότερη ανάπτυξη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, απλώς θέλω να προειδεάσω. Έχουμε λοιπόν το παραλιακό μέτωπο στο οποίο πρέπει να γίνουν πράγματα, δεν θα αναφερθώ τώρα, και έχουμε και μια πολύ μεγάλη κληρονομιά που πρέπει να αξιοποιηθεί σε συνεργασία με την αρχαιολογία και το Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν συνοψίζονται κάτω από αυτόν τον τίτλο. Τέσσερα βασικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν άμεσα να αντιμετωπίσουμε το φετινό καλοκαίρι. Και αυτά είναι η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων στους εξωτερικούς χώρους, όπου και αν προβλέπεται, χωρίς να δημιουργούμε βέβαια κανένα πρόβλημα στην προσβασιμότητα των ανθρώπων που θέλουν να περπατήσουν να κάνουν τη βόλτα τους. Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων που μπορεί να γίνει αν και εφόσον το βάλουμε στόχο. Η πίεση σε κυβερνητικό επίπεδο, η αυξημένη πίεση όσον αφορά τη λειτουργία και των εσωτερικών χώρων. Γιατί είναι πολλά τα καταστήματα της εστίασης τα οποία δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές εξωτερικού χώρου. Και για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να το πετύχουμε αυτό, ώστε να μπορέσουν τα μαγαζιά και αυτά να λειτουργήσουν και να μπορέσουν να βγάλουν τουλάχιστον τα έξοδά τους. Τρίτη, παράδοση του κάτω δρόμου, το οποίο ο Δήμαρχος θα μας πει περισσότερα αργότερα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε το λιμάνι μας να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τα μαγαζιά τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ανοιχτά. Γιατί γι' αυτό γίνονται και όλες αυτές οι διαδικασίες. Και πάνω απ' όλα, για το φετινό καλοκαίρι, η διαφήμιση μέσω σποτ σε περιοχές οι οποίες είναι όμορες και μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα και μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε καλοκαίρι. Πρέπει, αν θέλουμε σε 10 χρόνια από τώρα να μην λένε κάποιοι άλλοι στη θέση μας τα ίδια, όπως τα λέγανε άλλοι πριν από 10 χρόνια, πρέπει επιτέλους να δρομολογήσουμε και να παγιώσουμε ένα σχέδιο. Όσο κινούμαστε αποσπασματικά, θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Το παραλιακό μέτωπο δεν είναι εικόνα αυτή που έχουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τουρισμό όταν έχουμε ένα δρόμο επί της ουσίας παράνομο στην Παλιοπαναγιά μέσα στον Αιγιαλό. Πρέπει να χαραχθεί αυτός ο δρόμος. Δεν μπορεί οι νεροτσουλίτερες να είναι παγίδα. Δεν μπορεί η πλάζα να είναι αυτή που είναι. Δεν μπορεί το αλσίλιο να είναι αυτό που είναι. Δεν μπορεί ο πούντος να είναι ο σκοπιδότοπος μας ο άτυπος. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μπουν σε ένα σχέδιο και εκεί να παρέμβουμε. Με δράσεις, με έργα, να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Πρέπει να παγιώσουμε μόνιμες πολιτικές εκδηλώσεις. Έχουν γίνει προσπάθειες από την Ναυπακτία, έχει υποστηρίξει τους αγώνες με αυτοκίνητα, το φεστιβάλ χορού, τα χοροδιακά. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα παγιώσουμε σε μόνιμες ημερομηνίες, να εμπλέξουμε φορείς με διεθνή εμβέλεια στην διοργάνωσή τους και στην υποστήριξή τους και να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε ακόμα να συζητάμε μετά από τόσα χρόνια για το Μουσείο της Ναυμαχίας. Χρειαζόμαστε το Μουσείο Ναυμαχίας. Δεν μπορεί ακόμη να μην έχουμε κάνει πολύ βασικά βήματα. Το κακό είναι ότι απλά τα λέμε. Δεν τα βάζουμε κάτω. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μία δημοτική αρχή η οποία να πάρει και να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο. Να το παγιώσει, να το δρομολογήσει, να το περάσει στην κοινωνία, να πείσει και από εκεί πέρα αυτό να πάρει το δρόμο του και να υλοποιηθεί είτε από την ίδια είτε από επόμενες δημοτικές αρχές. Για το σήμερα λοιπόν. Καταρχήν. Ως Δήμους, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα πέρα από κάποιες ελαφρύνσεις που μπορούμε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να δώσουμε στους συμπολίτες μας. Δηλαδή να τους απαλλάξουμε από κάποια δημοτικά τέλη. Ήδη στο τελευταίο Συμβούλιο ψηφίσαμε τέτοιες περιπτώσεις. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε ακόμα κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά και η ΔΕΙΑΝ να απαλλάξει τους συμπολίτες μας για την περίοδο της πανδημίας, ένα τρίμενο, τετράμενο, από κάποια τέλη. Αυτά μπορεί να κάνει ο Δήμος. Αλλά ας μην γελιόμαστε, δεν είναι δα και τόσο μεγάλη σημαντική βοήθεια
το αναπαλλαγεί κάποιος συμπολίτες μας, από 50 και 100 ευρώ. Γιατί εκεί αυτά τα ποσά είναι που μπορούμε εμείς να απαλλάξουμε τους συμπολίτες μας από τα τέλη. Την κύρια ευθύνη για το σήμερα και τους επόμενους μήνες τη φέρει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει χρέος να στηρίξει τους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, το πρώτο σκέλος το είπα, ο Δήμος απαλλάσσει τους πολίτες από κάποια τέλη. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε. Δεν είναι όμως και το πιο σημαντικό. Να ξεπεραστεί, κατά τη γνώμη μας, μόνο με τη γρήγορη και αποτελεσματική παρέμβαση του κράτους και κατ' επέκταση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με γενναίες αποφάσεις, αλλά και με την υπεύθυνη και αλληλέγγυα στάση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μετά το πρωτόγνωρο αυτό φαινόμενο των κλειστών επιχειρήσεων και καταστημάτων εδώ και 45 μέρες, βρισκόμαστε στην σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως γνωρίζετε, που προσπαθούμε να επανέλθουμε στην καθημερινότητα. Οι εξελίξεις είναι τόσο συνεχείς, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, που τίποτα σήμερα ή αύριο δεν θα θυμίζει την προ-κρίσης εποχή. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει σήμερα να επικεντρωθούμε στη λήψη αποφάσεων προτάσεων και λήψη αποφάσεων, ώστε να μπορέσουμε να περισσώσουμε το ούτως ή αλλιώς κουτσουρεμένη καλοκαιρινή σεζόν, στηρίζοντας όλους τους επαγγελματικούς κλάδους με στόχο την τοπική οικονομική ανάπτυξη και όχι μια γενική συζήτηση που, όπως μέχρι τώρα άκουσα, από όλους σχεδόν τους προλαλήσαντες, τουλάχιστον αυτοδιοικητικούς. Να μην αφαιθούμε και παρασυρθούμε σε αόριστες προτάσεις τουριστικής ανάπτυξης της ναυπακτίας, που αυτά τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Κατά τη γνώμη μου... Τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την επιβίωση των επιχειρήσεων πρέπει να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι τα μέτρα της ανακούφισης, τα άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων επιχειρήσεων και τα μέτρα ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος μπορεί να προσφέρει ασπιρίνες, όπως είπατε και εσείς, και είναι μόνο στα μέτρα ανακούφισης που εκεί μπορεί να στείλει την πληρωμή των δημοτικών τελών για 12 μήνες, γιατί το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο για το Δήμο. Και η κρίση θα είναι βαθιά. Επίσης, μπορεί να αναστείλει και την πληρωμή των ρυθμίσεων, σε όσες επιχειρήσεις έχουν μπει σε ρυθμίσεις, πάλι για 12 μήνες. Εδώ μεγαλύτερο ρόλο έχει η κεντρική κυβέρνηση, γενικά στα μέτρα ανακούφισης, που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές εισφορές, έχουν να κάνουν με πάρα πολλά άλλα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Εκεί όμως που έχει πρωτεύοντα ρόλο ο Δήμος είναι στα άλλα μέτρα, που είναι τα μέτρα ανάπτυξης. Εκεί θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα να κάνουμε, και είναι πρώτον η προβολή της τοπικής αγοράς. Δηλαδή πρέπει να καταξιώσουμε ξανά την αγορά της ναυπάθου ως την κύρια αγορά προμήθειας των αγαθών για τους καταναλωτές της πόλης μας. Πρέπει να τους ξαναφέρουμε κοντά μας, πρέπει να κρατήσουμε το χρήμα που φεύγει αυτή τη στιγμή και προς άλλες πόλεις, αλλά κυρίως φεύγει προς το ίντερνετ, να το κρατήσουμε στα μαγαζιά της ναυπάθου. Και αυτό μπορεί να γίνει με μια συνολική διαφημιστική εκστρατεία που θα περιλαμβάνει ψηφιακά μέσα, Facebook, Instagram, site, τοπικά, μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, αφίσες, όλα αυτά κάτω από τη σκέπη του Δήμου. Εκεί μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος, δεν είναι μεγάλο το ποσό, μπορεί να το εξασφαλίσει από τις ακυρωθέντες πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα έκανε το καλοκαίρι και ένα ποσό των χρημάτων που θα πήγαιναν για διάφορες εκδηλώσεις, να τις χρησιμοποιήσει για να διαφημίσει την τοπική αγορά, έτσι ώστε να μείνουν τα χρήματα στον τόπο μας. Τα χρήματα των συμπολιτών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή τα χρήματα των συμπολιτών μας φεύγουν εκτός ναυπάθου. Από ό,τι ξέρετε, ερχόμαστε από ένα χειμώνα, ένα τετράμινο. Ο τουρισμός, που περιμέναμε, ας πούμε, πώς και πώς να ανοίξουμε τις δουλειές μας την άνοιξη, να αρχίσουμε να εισπράττουμε για να βγουν υποχρεώσεις. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Και με αποτέλεσμα η παράταση αυτή που
της απραγίας, ας πούμε, να φέρει πολλά προβλήματα, πολλά οικονομικά προβλήματα σε όλες τις επιχείρησεις. Ο Δήμος δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ξέρω ότι κι εσείς, στο θέμα των χρημάτων, δεν είστε και ό,τι καλύτερο, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Εγώ θα δώσω βαρύτητα σε ένα και μόνο πράγμα, που αυτό σημαίνει επικοινωνία. Υπάρχουν πολλοί προορισμοί στην Ελλάδα, μη γελιόμαστε έτσι. Υπάρχουν πολλοί προορισμοί και καλές παραλίες, και όπως το είπε και κάποιος άλλος, που είναι ανταγωνιστικές και όλοι θα κοιτάξουν να κερδίσουν τη μερίδα αυτή που τους αναλογεί. Το κυριότερο κατ' εμέ είναι πώς θα το επικοινωνήσουμε, πώς θα επικοινωνήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ναυπάκτου στον κόσμο, για να μπορέσουμε να τον φέρουμε εδώ, διότι καλά είναι να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα και την καθημερινότητα και να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, αλλά πρέπει πρώτα να τους φέρουμε εδώ, για να τους δείξουμε ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Για να τους φέρουμε πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Η επικοινωνία είναι το α και το ω στο θέμα του τουρισμού. Είμαστε σε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή που μας έχουν βορβαδίσει. Έχουμε βγει από τα συντρίμια, μιλώ για την πόλη μας τώρα, έτσι, για να μην το επεκτείνουμε, και πρέπει να καλέσουμε τις εφεδρείες. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω με 2-3 νουμεράκια, δεν σας κουράσω, εδώ για την πόλη. Κάναμε μία μικρή έρευνα, συμμετείχαν 19 επιχειρήσεις, οι οποίες δηλώσαν ένα κύκλο 5 εκατομμύρια, με 146 μόνιμο προσωπικό και 155 εποχιακό προσωπικό. Όλες δηλώσανε το μεγαλύτερο ποσοστό, για να μην σας κουράζω, ότι ο τζίρος έχει πέσει τουλάχιστον 50% και το προσωπικό θα μειωθεί 50%, δηλαδή από τους 301 υπαλλήλους που ήταν να δουλέψουν μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ας πούμε, μαζί με το εποχικό προσωπικό, θα δουλέψουν οι μισοί. Όλοι αυτοί είναι ναυπάκτοι. Έτσι. Τα 2,5 εκατομμύρια από, μάλλον, και οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι το 80% προμηθεύονται από επιχειρήσεις της ναυπάκτου. Άρα αυτά τα 2,5 εκατομμύρια, και αυτά ήταν μέχρι τον προηγούμενο μήνα η έρευνα, τα 2,5 εκατομμύρια θα λείψουν από την πόλη και την αγορά της πόλης. Λοιπόν, τώρα τι προτείνουμε? Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε, μάλλον το μόνο εγώ πιστεύω που θα μπορούσαμε να κάνουμε, τουλάχιστον μέχρι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα το μέλλον, τι εξέλιξη θα έχει ο ιός. Περιμένουμε, είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο τοπικό, ούτε καν της χώρας. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε, το μόνο μάλλον που μπορούμε να κάνουμε, είναι να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις, τουλάχιστον για φέτος. Δηλαδή το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν ξέρω σε πάει, πρέπει να βγούμε όλες οι επιχειρήσεις ζωντανές, όσες μπορούμε, γιατί σίγουρα θα κλείσουν επιχειρήσεις, και να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Όταν λέω ότι πρέπει να καλέσουμε τις εφεδρείες, εννοώ ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος της ναυπάκτου, οι πολίτες της ναυπάκτου, ότι πλέον το να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις ανοιχτές είναι στα χέρια τους. Οι επαγγελματίες πιστεύω θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα, όπως και ο Δήμος, όλοι πρέπει είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά είναι στο χέρι των πολιτών να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Και οι εφεδρείες πρέπει να είναι για φέτος το καλοκαίρι ο στόχος, πιστεύω, ότι πρέπει να στοχεύσουμε σαν παραθεριστικός τόπος, δηλαδή να γεμίσουν όλα τα διαμερίσματα της ναυπάκτου. Να έρθουν όλοι οι Αθηναίοι ναυπάκτοι, δεν ξέρω από πού, από παντού. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος της διαφήμισης που πρέπει να κάνουμε για φέτος. Αν αύριο το πρωί θέλαμε να επιλέξουμε για την οικογένειά μας ή για την παρέα μας ένα προορισμό, αυτός, το πρώτο μέρος, το πρώτο σημείο που θα κοιτάγαμε αυτή την περίοδο, θα ήταν η ασφάλεια της υγείας μας, έτσι. Δεν θα πηγαίναμε σε ένα μέρος που θα είχε πτήση, έτσι. Να μπούμε στο αεροπλάνο για 2-3 ώρες, για 5 ώρες, να είμαστε στο αεροδρόμιο, ξεκινώντας τους χώρους. Θα θέλαμε να μπούμε στο αμάξι μας και να καταλήξουμε σε ένα προορισμό. Εάν πιθανόν κάνουμε μια οποιαδήποτε προβολή, που θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να γίνει αυτή η προβολή,
θα πρέπει να εστιάσει αυτό το σποτάκι. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα τηλεόραση ή οτιδήποτε. Πρέπει να είναι ευρύτερη η διάχυση της πληροφορίας και να είναι και έξυπνη η διάχυση της πληροφορίας και να πούμε ότι, παιδιά, εσείς, παιδιά, σε κοινό θέση στο οποίο θα απευθυνόμαστε, με πολύ λίγο χρόνο από Αθήνα, ας πούμε, που είναι το μεγάλο μας κοινό, ή από Θεσσαλονίκη, μόνο με το αμάξι σας, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα επιμόλυσης κατά τη διαδρομή, μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό. Θα πρέπει να επιδείξουμε το παραλιακό μας μέτωπο που είναι ευρύτατο, όχι μόνο για κολύμβηση, αλλά και για την αναψυχή, την συνολική. Δηλαδή, όταν κάποιος σου λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια, ή αν πάρουμε από το ναυτικό όμιλο και φτάσουμε μέχρι τις πρώην Ροτσουλήθρες και δείξουμε όλο αυτό το πεζοδρόμιο και το πλάτος του και το μήκος του κτλ. Κάνουμε μια αναγωγή σε πόσα τραπεζοκαθίσματα υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του, ο άλλος μπορεί να το βάλει στο μυαλό του και να πει ότι εκεί τουλάχιστον θα είμαι άνετα. Εάν χρησιμοποιήσουμε όλο το πλάτος και το μήκος του παραλιακού μας μετώπου, αναφέρομαι στην ΑΠΑΚ, έτσι μπορεί αναγωγές να γίνουν για όλες τις περιοχές. Αλλά καταλαβαίνετε ότι κάποιος που θα προσπαθήσει να κάνει κάποιες υποτυπώδεις διακοπές αυτό το καλοκαίρι, δεν τον ενδιαφέρει πλέον η Σαντορίνη, δεν τον ενδιαφέρει το εξωτερικό, τον ενδιαφέρει κάπου να κινηθεί με ασφάλεια. Αυτό που θα έχει τη μεγαλύτερη ανάκαμψη φέτος θα είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, τα σκάφη, διότι εκεί υπάρχει η αυτονομία, εκεί υπάρχει, δεν κινείται, δεν περπατάει, δεν βγαίνει, είναι πολύ πιο αυτόνομος. Άρα και εκεί αυτό που είχα προτείνει, ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία πώς μπορούμε να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερα σκάφη. Μία σκέψη ήταν να βρούμε χώρο εντός του λιμένους, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, να δώσουμε δωρεάν παροχή ρεύματος, νερού, χωρίς λιμενικά τέλη, οτιδήποτε μπορούμε να προτείνουμε, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε με διαφήμιση, διότι αυτή τη στιγμή στη λεκάνη του Πατραϊκού δεν υπάρχει κάποιο σημείο σοβαρό να μπορέσουν να λιμενιστούν τα σκάφη, εκτός από τριζόνια, εκτός από φωκίδα από αυτά εκεί πλευρά. Διαφήμιση ηλεκτρονικά προς τους όλους τους αυτούς που περνούν μπροστά από την πόλη μας. Ένα άλλο που μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς, μια παροχή, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε κάποια κουπόνια. Κουπόνια τουρισμού, δηλαδή για κουπόνια επισκέπτη. Ο Δήμος θα μπορούσε να κάνει αυτή το είδος τη διαβούλευση που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να το κάνει με τους ξενιτεμένους μας. Είναι πάρα πολλά παιδιά που έχουν φύγει από την πατρίδα μας. Δώστε βαρύτητα στις παραλίες, καθαρισμός από πολύ νωρίς, γιατί ο κόσμος έρχεται και Σαββατοκύριακα. Εάν κατέβει την παραλία στη διασταύρωση, εκεί που είναι μετά την Ετωλική, και βρει μια ωραία, πάρει τον παραλιακό δρόμο, που μέχρι προχθές είχε καταρρεύσει όλος αυτός ο δρόμος. Μπορείς και δει, θυμάστε, ξέρετε, μιλάω την παραλία της Παλιοπαναγίας, και δει μια σοβαρότητα, δει μια καθαρή παραλία, και τώρα ακόμα, γιατί ο κόσμος έρχεται για Σαββατοκύριακο, θα την επιλέξει την περιοχή. Η τόνωση φυσικά που θα πρέπει να γίνει στον τουρισμό κάθε περιοχής με αυτό το πρόβλημα γίνεται πιο πολύ για τους ιδιώτες. Οι ιδιώτες είναι που χρειάζονται τα χρήματα, δηλαδή δεν είναι να τονωθεί ένα αίσθημα πολιτικό ή κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι όλοι να το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν θα πω κάτι για τους επιχειρηματίες της ναυπάρκου, τα ξενοδοχεία, τις καφετέρες και αυτά. Ήδη είμαστε από τα καλύτερα μέρη που έχουμε πολύ καλές επιχειρήσεις και πολύ καλούς φίλους που έχουν τέτοια μαγαζιά. Και όλοι πιστεύω θα κάνουν τη δική τους καλή διαφήμιση, θα την κάνουν πάρα πολύ καλά και με τις παροχές που θα έχουν με τον καθαρισμό και οτιδήποτε άλλο. Τώρα από εμάς, τώρα είναι το θέμα ότι δεν ξέρουμε και τι θα λειτουργήσει το καλοκαίρι τους επόμενους μήνες στο θέμα της συνάθρησης, στο θέμα των, ας πούμε, των συναυλιών και σε κάτι άλλο, τι θα μπορούσε να γίνει de facto, δηλαδή αν θα μπορούσαν να γίνουν, δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα γίνουν, ας πούμε, ακόμα και τα παζάρια ή ναυμαχία μετά. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για το αρκετά μακριά. Προσπάθεια στη γέφυρα, επειδή υπάρχει το πρόβλημα φέτος και με τον κορονοϊό και με τον τουρισμό, μήπως θα μπορούσε να γίνει το δεκάωρο κάθε σουκού και το χειμώνα, ή μήπως το καλοκαίρι, τον Ιούλιο-Αύγουστο, να γίνει καθημερινό το δεκάωρο, γιατί είναι μια καλή πρόταση, γιατί όπως και εμείς κάποιος θα πει, μα θα φεύγουν να φάγουν να πηγαίνουν στην Πάτρα. Όσοι ναυπάκτες θα φεύγουν, μπορεί να έρχονται δύο και τρεις φορές περισσότεροι από εκεί εδώ. Γιατί ο τουρισμός είναι μια εναλλαγή παραστάσεων. Έτσι. Αν φεύγουν, θα έρχονται και κάποιοι περισσότεροι από εδώ. Καλό είναι να έρχονται και κάποιοι ξένοι. Θεωρούσαμε το 2020 θα ήταν μια χρονιά
που πραγματικά εδώ πέρα μόλις πάνω μας, γιατί βγήκε από μια κρίση δεκαετίας και πριν τη δεκαετία αυτή μπήκε και μια άλλη κρίση, τα οικιστικά, αυτή εδώ η πόλη δηλαδή, είναι σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά. Δηλαδή μόλις βγαίνεις από κάτι, χτυπάει κάτι άλλο. Έρθει και ο ιός, θα το ξεπεράσουμε αυτό. Βέβαια το καλοκαίρι φέτος το χάσαμε. Πέρα από τη διαφήμιση και τα λοιπά αποβολή που εγώ λέω να μην την κάνει ο Δήμος Αφάτου μόνη της, αλλά να συνεργαστεί και με το Δήμο Φωκίδος, γιατί στην ουσία το καλοκαίρι. Το Μοναστηράκι, όλα τα παράλια από εκεί και να δώσει είναι ένα. Άρα, αν δεν βγαίνει οικονομικά ο Δήμος να κάνει κάποια σωστή διαφήμιση, μεγάλη καμπάνια και τα λοιπά, κάθε δεν έχει συνεργασία. Ως προς το κάστρο, είπε και πριν ο Χρήστος, που πήγαμε κόσμο επάνω, εκεί πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να γνωρίζει μια ξένη γλώσσα και να γνωρίζει και την ιστορία του τόπου και του κάστρου, έτσι ώστε να κάνει κάποια ξενάγηση μέσα εκεί.